το άγχος του μετεωρολόγου είναι τα σφάλματα που κάνει στην πρόγνωση. Και εδώ υπάρχουν ο τρόπος που αντιδρούμε, αν θέλετε, ως μετεωρολόγιος επιστήμονες. Αυτό είναι διαφορετικός αναλόγως περίπτωσης. Μπορεί να προειδοποιήσεις μια έντονη κακοκαιρία και τελικά να μην συμβεί, να συμβεί σε υπιότερη μορφή, όπως για παράδειγμα με τον Ορέστη, τελευταία κακοκαιρία που περιμένουμε να είναι πιο έντονη και τελικά τα περισσότερα φαινόμενα τα έδωσε πάνω από τη θάλασσα. Ευτυχώς, και επομένως είχαμε μέτριες έντασης βροχής και επομένως δεν είχαμε προβλήματα στην νότια χώρα. Για μένα όμως το χειρότερο είναι το αντίθετο, δηλαδή να μην προβλέψεις μια έντονη κακοκαιρία και αυτή να συμβεί. Εκεί πραγματικά μπορεί να κινδυνεύσουν ζωές και είναι αυτό που μας αγχώνει, αν θέλετε, περισσότερο. Ότι, και το είδαμε για παράδειγμα στην περίπτωση της Μάνδρας. Είχαμε σε εξέλιξη μια κακοκαιρία, αλλά όλοι οι μετεωρολόγοι δεν μπόρεσαν να προβλέψουν ότι για αρκετές ώρες σε ένα περιορισμένο γεωγραφικό σημείο στην περιοχή της Μάνδρας έχουμε πολύ έντονες βροχοπτώσεις με μονή στο ίδιο σημείο, με αποτέλεσμα να έχουμε την πλημμύρα. Αυτό για μένα είναι το χειρότερο. Γιατί εκεί πραγματικά δεν ειδοποιείς κάποιους και επομένως μπορεί να κινδυνεύσουν ζωές. Βρισκόμαστε στο στεθοσκοπείο της Πεντέλης, είναι εδώ που εδρεύει το Ινστιτούτο Ρευνών Περιβάλλοντος, το οποίο εργάζομαι. Η κύρια δραστηριότητα της ομάδας μας είναι η παρακολούθηση και η πρόγνωση του καιρού. Δύο διαφορετικές διαδικασίες. Στην παρακολούθηση κυρίως βασιζόμαστε σε ένα πυκνό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που έχουμε ξεκινήσει και στείλουμε την τελευταία δεκαετία και που σήμερα πλέον αριθμεί περίπου 380 σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, από τον οποίο οι 50 περίπου βρίσκονται στην Αττική. Παράλληλα, παρακολουθούμε την εξέλιξη του καιρού με δορυφορικές φωτογραφίες για να εντοπίζουμε τα νέφη, τις περιοχές που έχουμε ισχυρές καταιγίδες, καθώς και με το σύστημα ZEVS, ένα σύστημα που καταγράφει τις ηλεκτρικές εκενώσεις, κεραυνούς δηλαδή. Είναι ένα σύστημα που το λειτουργούμε στο στεθοσκοπείο Αθηνών τελευταία 12 ετία και καταγράφουμε κεραυνούς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Σίγουρα μας διευκολύνει πάρα πολύ την παρατήρηση του καιρού, η ύπαρξη δορυφόρων, των συστημάτων όπως είπαμε που καταγράφουν τους κεραυνούς αλλά και των μετεωρολογικών σταθμών. Το διαδίκτυο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί πλέον όλοι οι σταθμοί είναι online, επομένως σε πραγματικό χρόνο μπορούμε να βλέπουμε τι συμβαίνει σε κάποια περιοχή, οπότε μας δίνουμε και τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις. Φυσικά υπάρχει και το κομμάτι της πρόγνωσης, γιατί πέρα από την παρατήρηση, αυτό που ενδιαφέρει και τον περισσότερο κόσμο είναι να γνωρίζει τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και ημέρες. Που τώρα μιλάμε για τα μετεωρολογικά μοντέλα, τα οποία είναι εργαλεία, τα οποία λύνουν εξισώσεις και μας δίνουν την πρόβλεψη για το πώς εξελιχθεί ο καιρός μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες. Όταν μιλάμε για πρόγνωση, τουλάχιστον για τη δικιά μας δουλειά, μιλάμε για βραχυπρόθεσμη πρόγνωση, δηλαδή για πρόγνωση που αφορά το επόμενο τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο. Υπάρχουν προσπάθειες που γίνονται κυρίως στο εξωτερικό για πρόγνωση μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος, για τον επόμενο μήνα, για την επόμενη εποχή. Και βλέπουμε συχνά κάποιες ανακοινώσεις πως θα είναι ο χειμώνας, το καλοκαίρι. Αυτές έχουν ακόμα μεγάλο ποσοστό σφάλματος και αβεβαιότητας. Είναι χρήσιμες σαν επιστημονικά εργαλεία, δεν μπορούμε να βασιστούμε αυτή τη στιγμή για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για να ενημερώσουμε τον κοινό. Η μελέτη των προηγούμενων μετρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική ώστε να ξέρουμε τι τελικά συνέβη σε μια περιοχή. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και όλους τους σταθμούς. Γιατί κάποιος μπορεί να ρωτήσει ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες που κρατούν στους μολάους της Λακωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα σταθμό κοντά στην περιοχή, όπως και έχουμε για το παράδειγμα Σέφερα, και γνωρίζουμε πως είναι ο καιρός εκεί. Τώρα, για το κομμάτι της πρόγνωσης, δεν ενδιαφέρει, δεν επισέρχεται σε αυτή τη διαδικασία το τι καιρό είχαμε τις προηγούμενες ημέρες ή μήνες. Η πρόγνωση ξεκινάει κάθε μέρα και αφορά τις επόμενες 3, 4 ή 5 ημέρες και βασίζεται ως το καλύτερο αναπαραγωγή της κατάστασης τώρα. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει τώρα, ώστε να μπορούμε να δούμε στη συνέχεια πώς εξελιχθεί ο καιρός. Ο επίσημος φορέας που παρέχει προγνώσεις στη χώρα μας είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εμείς καλύπτουμε ένα κομμάτι που έχει να κάνει σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων εργαλείων. Παρέχουμε και εμείς προγνώσεις και μάλιστα αρκετά συχνά και εξειδικευμένες προγνώσεις, όπως προγνώσεις μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, προγνώσεις σχηματισμού, προγνώσεις τώρα τελευταία και για την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών, όταν έχουμε μια δασική πυρκαγιά. Η συνεργασία υπάρχει, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο πεδίο μπροστά μας για να την ενισχύσουμε. Αυτό που προσπαθούμε τώρα είναι να έρθουμε πιο κοντά σαν υπηρεσίες, ώστε να ανταλλάξουμε προϊόντα, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να μπορέσουμε τελικά να παρέχουμε ένα προϊόν το οποίο θα είναι χρήσιμο για τους πολίτες. Εμείς εκμεταλλευόμαστε με την καλή έννοια τα προγράμματα, είτε ευρωπαϊκά είτε εθνικά. Τα έχουμε ανάγκη. Το Εθνικό Στεθοσκοπείο είναι ένα ερευνητικό κέντρο και ζει από αυτό. Δηλαδή, με τα χρήματα που έχουμε από εθνικά είτε ευρωπαϊκά προγράμματα, προχωράμε τη γνώση μας, προσλαμβάνουμε νέους επιστήμονες, ταξιδεύουμε, στείνουμε όργανα, αγοράζουμε εξοπλισμό. Στο μέτρο του δυνατού, νομίζω το πάμε καλά σε αυτό το σημείο. Και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί και τα τελευταία χρόνια έχουμε και τα προγράμματα εθνικά, αλλά και συνεχώς υπάρχουν προγράμματα τα οποία προκυρήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται και με αφορμή και τον Ορέστη αναφορικά με την ονοματοδοσία των κακοκαιριών. Αυτό είναι κάτι που ζεύει αρκετά χρόνια. Το ξέρουμε όλοι ότι γίνεται στου τροπικού κυκλώνε που επηρεάζουν τι ΗΠΑ και έχουν ονόματα. Θυμόμαστε όλη την Κατρίνα, τον Βίκτορα, πολλέ που έχουν επηρεάσει εκείνε τι περιοχέ. Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε να κάνει το ίδιο και στην Ευρώπη και η Βρετανική Μητρολογική Υπηρεσία μαζί με την Ιρλανδική, όπου ονομάζουν κακοκαιρίε που επηρεάζουν αυτό το κομμάτι τη Δυτική Ευρώπη, κυρίω δηλαδή, την Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία. Στο Εθνικό Στατοσκοπείο αποφασίσαμε τον Ιανουάριο του 2017 να ξεκινήσουμε το ίδιο. Ο λόγος που γίνεται παντού είναι για να δοθεί μεγαλύτερη εγρήγορση, να χτυπήσει ένα καμπανάκι στον κόσμο ότι η κακοκαιρία που έχει όνομα σημαίνει κάτι το οποίο είναι έντονο. Εμείς το ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο του 2017 με την Αριάδνη, μια πολύ σημαντική κακοκαιρία η οποία έφερε πολλά σχηνοπτώσεις και πολλά προβλήματα. Και οι μελέτες που έχουν γίνει και από ψυχολόγους αλλά και από άλλους επιστημονικούς κλάδους έχει δείξει ότι αυτή η νοματολογία βοηθάει στην καλύτερη εγρήγορση του κοινού. Προφανώς υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε δώσει ονόματα και τελικά δεν ήταν τόσο έντονο το φαινόμενο, όπως για παράδειγμα το πρόσφατο του Ορέστη, αλλά σε γενικές γραμμές οι κακοκαιρίες που εκ των προτέρων έχουν δώσει ονόματα και οι οποίες αναμένουμε να έχουν έντονες επιπτώσεις δεν έχουμε διαψευστεί. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τη βάλουμε μέσα στη ζωή μας, γιατί η εκτίμησή μου είναι ότι σώζει ζωές. Η ονοματοδοσία γίνεται στο Εθνικό Στατοσκοπείο χωρίς συνεργασία με κάποιον άλλον φορέα. Έχουμε επιλέξει να έχουμε ονόματα της αρχαιοελληνικά, να το πω, με εναλλαγή στο μέτρο του δυνατών ανδρικών και γυναικείων, και είναι μια επιλογή που κάνει η ομάδα μας στο Στατοσκοπείο Αθηνών. Έχουμε φτάσει στο Όμικρον, η επόμενη θα είναι το Πι, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Πινελόπη. Πολλοί μας ρωτάνε τι έχουμε διδαχθεί από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και στην περιοχή της Αττικής κυρίως, όπως είχαμε τον Νοέμβριο του 2017 τη Μάνδρα και τον Ιούλιο του 2018 που είχαμε την καταστροφή πυρκαγιά στο Μάτι. Δεχτήκαμε αρκετά πράγματα. Δεχτήκαμε καταρχάς ότι, και αυτό είναι περισσότερο για τις πλημμύρες, ότι χρειαζόμαστε νέα μοντέρνα εργαλεία όπως τα μετεωρολογικά ραντάρ που δεν τα διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να στήσουμε μια διαδικασία που χρησιμοποιώντας ραντάρ, τα ραντάρ αυτά ανοιχνεύουν τη βροχή από μακριά, χωρίς να χρειάζεται να έχει σταθμούς παντού, ώστε να έχει μια εποπτεία προς τα που κινείται ένα καταιγιδοφόρο νέφος και τι βροχή δίνει ακόμα και σε σημεία που δεν μπορεί να τα πλησιάσει. Τα βλέπουν από μακριά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να αναπτύξουμε αυτό το δίκτυο, ειδικά σε αστικές περιοχές που το πρόβλημα της πλημμύρας, της ξαφνικής πλημμύρας είναι πολύ πιο έντονο. Αυτό τώρα που δεχτήκαμε από το Μάτι είναι πάλι το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα νέα συστήματα τα οποία είναι διαθέσιμα και θα εξηγηθώ, ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα μιας κατάστασης. Και αναφέρομαι στα μοντέλα πρόγνωσης της εξέλιξης μιας δασικής πυρκαγιάς. Είναι κάτι που είναι σχετικά καινούργιο, το οποίο το δοκιμάζουμε τώρα στο στατοσκοπείο με αρκετή επιτυχία, ώστε να μπορεί κατά τη διάρκεια την εξέλιξη μιας μεγάλης πυρκαγιάς, την αρχή της στο μέτρο του δυνατού, να μπορέσει να προβλέψει προς τα που θα κινηθεί. Αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις δυνάμεις που επεμβαίνουν για την πυρόσβεση, να ξέρουν προς τα που θα πάει ώστε να επέμβουν εκεί που πρέπει, αλλά και αν χρειαστεί να γίνει κάποια εκένωση, να μπορέσει να γίνει σωστό σχεδιασμό τη. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα σε περιπτώσει όπω το Μάτι, που ήταν μια ραγδαία εξελισσόμενη πυρκαγιά, σε μία μισή ώρα είχε σχεδόν κάψει το μεγαλύτερο κομμάτι, αλλά σε αργότερα εξελισσόμενε πυρκαγιέ, όπω είναι και οι περισσότερε, είναι ένα εργαλείο το οποίο εκτιμούμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και επίση εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι θα το έχουμε έτοιμο επιχειρησιακά μέσα στο καλοκαίρι του 19. Είμαστε στο φθινόπωρο και το φθινόπωρο και σε ένα μεγάλο μέρο τη χώρα μα, αλλά και στην Αττική, είναι το πιο επικίνδυνη περίοδο. Τι εννοώ, ότι κοιτώντα τα ιστορικά στοιχεία, και αυτή είναι αξία να κοιτάμε τις ιστορικές μετρήσεις, έχουμε δει τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και τις περισσότερες πλημμύρες να έχουν συμβεί τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο στη χώρα μας. Επομένως, είμαστε μέσα στην περίοδο που αναμένουμε να έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτό μας αγχώνει, θέλετε, αυτή την περίοδο περισσότερο, γιατί έχουμε δει από το παρελθόν τι έχει συμβεί και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο δυνατόν, τουλάχιστον αυτή την περίοδο και όχι μόνο, ώστε να δούμε καλύτερες προγνώσεις όσον αφορά την κατανομή της βροχής, ώστε να αποφύγουμε ή να μάλλον να προβλέψουμε που θα μπορεί να έχουμε πλημμυρικά επεισόδια. Αναφέρθηκα και πριν στα γεγονότα της Μάνδρας και το τονίζω και πάλι ότι θα πρέπει πλέον να καθίσουμε όλοι μαζί και να στήσουμε, τουλάχιστον για τα μεγάλα αστικά κέντρα, και η Αττική είναι η πρώτη προτεραιότητα, ένα σύστημα το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις μοντέρνες τεχνικές παρακολούθησης και πρόγνωση του καιρού, ώστε να μπορέσουμε πλέον να έχουμε κάτι στα χέρια μας, όχι μόνο οι μετεωρολόγοι, αλλά και η πολιτική προστασία γενικότερα, να έχει στα χέρια της ένα εργαλείο, ώστε να μπορεί να έχει καλύτερη επισκόπηση και πρόγνωση της εξέλιξης του καιρού.